Κύριε Κατσότη, ε, εγώ θα ήθελα να μας πείτε το πώς βλέπετε τα πράγματα ή πού βλέπετε να οδηγούνται τα πράγματα μετά τις όποιες εξελίξεις, το θέμα της ψήφισης της Συμφωνίας των ναι. Προσπών. Πώς θα αντέξει δηλαδή, η κυβερνηση μετά. Θα... Α, αν φύγει ο κύριο Καμένο, πού θα, θα βρει την ομιλητική πλειοψηφία, τι έχετε καταλάβει. Τι έχετε καταλάβει, ναι, ακριβώ. Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό που λέει ο κύριο Καμένο. Μία μένει, μία φεύγει. Και μετά τι γίνεται. Λέχι, το σύστημα έχει πάρα πολλέ φεδρείε και επιλογέ για να συνεχίσει αυτό που είπατε και πριν, τη σταθερότητά τους. Όσο σταθεροποιείται αυτό το σύστημα, τόσο θα αποσταθεροποιείται η λαϊκή οικογένεια, τα προβλήματά της, η προοπτική της, το μέλλον της. Γιατί σταθερότητα σημαίνει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Αυτό θα είναι το πρόγραμμά τους. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει σήμερα ο λαός μας, ότι οι εκλογές, χωρίς ανασύνταξη του κινήματος, χωρίς να μπουν μπροστά, οι πραγματικές απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα αυτή την περίοδο, δεν θα οδηγήσουν πουθανά παρά στο ίδιο πράγμα. Κύριε Κατσόντα, το... εσείς το πότε τις βλέπετε τις εκλογές. Ακούστε, οι εκλογές... Ε, μα τις βλέπουμε. Οπότε... Εμείς πιστεύουμε ότι είναι, πολλών παραγόντων υπόθεση το πού θα γίνει οι εκλογέ. Είναι ο διεθνή παράγοντα ο οποίο πιέζει, είναι εδώ εσωτερικά, αν θέλετε, η, αν ίδια η αστική τάξη η οποία θέλει αυτό που είπατε προηγουμένω στην σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα. Είναι τα ανοιχτά προβλήματα τα οποία πρέπει να κλείσει η κυβέρνηση. Εμεί λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη βρώμικη δουλειά και έχει πολλά να κάνει μπροστά. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αν θέλετε, τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει απέναντι στον Αμερικάνικο υπεριαλισμό, στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους βιομήχανους εφοπλιστές, του τραπεζίτες Ο εδώ στη χώρα διά, μας. Θα σα πω. Είναι λοιπόν να κλείσει το θέμα των Πρεσπών με την ένταξη των, των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και μετά βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που είναι ε, ολέθριο και για το, το λαό στη χώρα μας και για το λαό της των Σκοπίων. Ε, είναι επίσης εδώ η υπόθεση με την Σερβία. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργό συνέχεια πηγαίνει εδώ στα Βαλκάνια για να κάνει συναντήσεις με τη Σερβία, με τη Βουλγαρία, αγωγή, στη τριμερή, τετραμερή. Είναι όλα αυτά τα, τα, συμφέροντα, όπως λέτε, τους αγωγούς, του, 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 τους δρόμους ε, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, για τα οποία ερίζουν τέλο πάντων εδώ και η αστή τάξη θέλει από όλη αυτή την ε, λύση που επιδιώκουν στην περιοχή, Και που όμω δεν είναι λύση για το λαό μα δεν, να το, δεν το είναι λύση για του λαού το τη περιοχή. για το τι πιστεύετε. Βλέπετε εκλογέ με αιχμή το θέμα τη ψήφισης τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή παρατηρείτε μια προσπάθεια του συνόλου τη κυβέρνηση να παραμείνουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν. Ακόμη και αν εξαντλήσουν και τη συνταγματική. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται. και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργό είναι εκλογέ στον τον Οκτώβριο Στο τέλος, και μάλιστα λέει θα πάρει και 20, και 20 μέρες, μέρες ακόμα, λέω, έτσι, αυτό, ναι. αυτό, αυτό είναι μέχρι στιγμής. Πάντως για το ΚΚΕ δεν έχουμε πρόβλημα πότε θα γίνουν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη, έχουμε δώσει αρκετούς αγώνες ναι, ναι. όλη αυτή την περίοδο ενάντια σε Μις αυτή την πολιτική έκανα, και ούτε, καλούμε τους εργαζόμενου να ενισχύσουν, να ισχυροποιήσουν Εμείς το ΚΚΕ Να μην παραξηγηθώ με αυτό που είπα. Το ΚΚΕ θα δώσει πολύ σκληρή μάχη στι εκλογές για να μπορέσει να αδυνατήσει αυτό το πολιτικό προσωπικό που θέλει να υλοποιήσει αυτή την σκληρή αντεργατική εθνική πολιτική.